Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαστε στην πρώτη εκπομπή της χρονιάς στο Netweek και βρισκόμαστε μέσα σε μια πολιτική θύελλα, με σφοδρές αντιπαραθέσεις στη Βουλή, εν ώψη σύστασης προανακριτικής επιτροπής, στο κέντρο μιας δύσκολης πολιτικής υπόθεσης με τη λίστα Lagarde. Αποψινός μας καλεσμένος είναι ο πρώην Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Γιώργος Παπακωνσταντίνου, το κεντρικό πρόσωπο, μέχρι σε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, στην υπόθεση της λίστας Lagarde. Κύριε Παπακωνσταντίνου, σας καλησπερίζω αμέσως. Σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ στο στούντιο της NET. Και βεβαίως στην υπόθεση αυτή δεν υπάρχουν περιθώρια για εισαγωγές. Θα μπω αμέσως στο θέμα. Η υπόθεση αυτή με τη λίστα Lagarde σας έχει καταστήσει κεντρικό πρόσωπο με το δυσάρεστο τρόπο να είστε το πρόσωπο το οποίο θα παραπέμψουν, όπως όλα δείχνουν τα πράγματα, όλες οι πολιτικές πτέρυγες της Βουλής σε μια προανακριτική επιτροπή η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ειδικό δικαστήριο. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως να πιάσουμε τα ίχνη, τη διαδρομή του περίφημου CD της λίστας Lagarde, όπως ονομάστηκε από τότε, με τα ονόματα που υπήρχαν μέσα και τι έγινε βήμα-βήμα. Καταρχάς, καλησπέρα κυρία Στάκη και ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να πω την άποψή μου και να εκφραστώ για πρώτη φορά από ένα δημόσιο βήμα για το ζήτημα αυτό, το οποίο ταλαιπωρεί και απασχολεί. Και προτού μπούμε στο χρονολόγιο, αν θέλετε, στο τι ακριβώς έχει συμβεί και θα έχουμε όλο το χρόνο να το κάνουμε αυτό, θα μου επιτρέψετε μόνο ένα πράγμα. Ναι. Γιατί έχω την αίσθηση ότι, τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι ότι χρωστάω, να πω κάτι λίγο ευρύτερο, γιατί αυτή τη στιγμή η λίστα απασχολεί για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος αισθάνεται ότι περάσαμε και περνάμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, στην οποία του έχει κοπεί ο μισθός, η σύνταξη ή έχει αυξηθεί ο φόρος του, και κάποιοι δεν φρόντισαν να πιαστούν οι φοροφυγάδες και ειδικά οι μεγάλοι φοροφυγάδες ή ακόμα χειρότερο. Το κάποιοι εννοείται και εσάς μέσα. Βεβαίως. Μα εγώ κάθομαι απέναντί σας σήμερα. Δεν κάθεται κάποιος άλλος. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος εγκαλείται κυρίως αυτή τη στιγμή και εγώ είμαι εδώ για να απαντήσω. Και ακόμα χειρότερα ότι κάποιοι, εδώ είμαι πάλι εγώ, φρόντισαν να απαλλάξουν συγγενικά τους πρόσωπα μέσα σε αυτήν την ιστορία. Θέλω να σας πω πάρα πολύ καθαρά ότι ως προς το δεύτερο δεν ισχύει με τίποτα. Θα με αφήσετε να το ξετυλίξω το νήμα σιγά σιγά. Αλλά και σε ό,τι αφορά και τα συγγενικά σας πρόσωπα, θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά τα πράγματα. Απλώς θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Περάσαμε μία περίοδο, στην οποία, και ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να το πούμε, κάναμε μία σειρά από πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που δεν είχαν γίνει ποτέ κατά της φοροδιαφυγής. Και εξαιτίας των πραγμάτων που έχουν γίνει, για πρώτη φορά βλέπουμε φοροφυγάτες στη φυλακή. Για πρώτη φορά βλέπουμε ανθρώπους να οδηγούν. Να τη βάλουμε την τελεία εδώ. Παρακαλώ. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Να δούμε πώς έφτασε στα χέρια σας αυτό το πρώτο CD, το λεγόμενο Λίστα Lagarde, έκτοτε που είχε τους Έλληνες φοροφυγάδες από το αρχείο που είχε κλαπεί από την HSBC, από τον Φαλσένη. Πέστε μας λοιπόν πώς το πρώτο πήρατε εσείς στα χέρια σας. Όλοι ξέραμε ότι υπάρχουν πολλά χρήματα και εξακολουθεί να υπάρχουν πολλά ελληνικά χρήματα στο εξωτερικό. Και το ελληνικό κράτος ήθελε πάρα πολύ καιρό να βρει έναν τρόπο να δει κατά πόσο αυτά είναι φορολογημένα και τι φοροδιαφυγή υπάρχει. Υπήρχαν κατά καιρούς διάφορες λίστες οι οποίες κυκλοφορούσαν. Για παράδειγμα, πριν έρθω εγώ στο Υπουργείο Οικονομικών, είχαν σταλεί από τις γερμανικές αρχές με επίσημο τρόπο στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών η περίφημη λίστα του Liechtenstein με λογαριασμούς Ελλήνων καταθετών εκεί. Αυτή η λίστα, έτσι παρεπιπτόντως γιατί είναι χρήσιμο για τη ζήτησή μας, πήρε 14 μήνες για να μπορέσει να γίνει μια πρώτη αξιοποίησή της από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Πάμε λοιπόν τώρα στη λίστα Lagarde. Εγώ είχα μια ενημέρωση προς το τέλος της άνοιξης αρχής καλοκαιριού του 2010 από τον επικεφαλή ΣΕΙΠ, τον κύριο Μπίκα, ότι σε μια συνομιλία που είχε με τον Γάλλο ομολογό του, του ελέγχθη ότι οι γαλλικές αρχές έχουν στα χέρια τους μια λίστα που αφορά όχι μόνο Έλληνες, αλλά υπηκόους πολλών χωρών με καταθέσεις στη συγκεκριμένη σε μια τράπεζα στην Ελβετία. Και ότι αν υπήρχε ενδιαφέρον από την ελληνική πλευρά, θα υπήρχε ανταπόκριση από την γαλλική.
Με βάση αυτή την πληροφορία την οποία είχα, εγώ πλησίασα την τότε Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, την κυρία Λαγκάρντ, σε ένα από τα επόμενα συμβούλια Υπουργών Οικονομικών, στο ECOFIN, και την ρώτησα κατά πόσον θα ήταν διατεθειμένη η Γαλλία